45 λεπτά μετά τις 6, επιστροφή στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, καλωσορίζοντας ευθύς αμέσως στο πλατό την κυρία Έρινκα Κορνιλάκη, διευθύντρια του πρώτου ΙΕΚ Ηρακλείου. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς που είστε κοντά μας, μιας που θέλουμε να μιλήσουμε τόσο για το προφίλ και τις δράσεις του πρώτου ΙΕΚ Ηρακλείου και να το επανασυστήσουμε, αν θέλετε, και φέτος μέσα από τη δική μας εκπομπή στον κόσμο. Σημαντικά και σπουδαία πράγματα λαμβάνουν χώρα εκεί. Από την άλλη, την αφορμή μας τη δώσατε με το ανοιχτό σεμινάριο που διοργανώνεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με τίτλο «Αστικές καλλιέργειες, καλές πρακτικές». Οπότε, ας κάνουμε από εκεί την αρχή για να πάμε μετά και στη δράση του ΙΕΚ. Βεβαίως. Το πρώτο δημόσιο ΙΕΚ Ηρακλείου, τη φετινή σχολική χρονιά, υλοποιεί ανοιχτά σεμινάρια. Την αρχή την κάναμε τον προηγούμενο μήνα, με το πρώτο ανοιχτό σεμινάριο που είχε τίτλο «Πρώτες βοήθειες, βασική υποστήριξη ζωής». Το υλοποίησε ο γνωστός διασώστης του ΕΚΑΒ, ο Νίκος Ομυρωδιάς, με τη βοήθεια της ομάδας εθελοντών πολιτικής προστασίας της ΠΡΟΤΕΚΤΑ. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. 200 άτομα μας τίμησαν και ήρθαν και πήραν τις γνώσεις από το σεμινάριο. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο ανοιχτό σεμινάριο, που είναι οι αστικές καλλιέργειες. Θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, Σάββατο 10 Δεκεμβρίου και Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, στο χώρο του Δημόσιου ΙΕΚ επάνω στον Εσταυρωμένο. Βλέπουμε και την αφίσα τώρα που έχει δοθεί στο κοινό. Και όταν λέμε ανοιχτό, εννοούμε ότι είναι ελεύθερη συμμετοχή. Ελεύθερη η συμμετοχή για όλους. Μπορούν να το παρακολουθήσουν σπουδαστές, οι καθηγητές, μπορούν να το παρακολουθήσουν άνεργοι, μπορούν να το παρακολουθήσουν συνταξιούχοι και κάθε πολίτης ο οποίος ενδιαφέρεται να μάθει να καλλιεργεί εύκολα στο μπαλκόνι του, στην ταράτσα του, στον ακάλυπτο, με λαχανικά, ένα μικρό λαχανόκηπο. Σαν χόμπι ξεκινάει, στο τέλος γίνεται ανάγκη, ναι. Γιατί είναι ωραίο να μπορείς να ξέρεις ότι μπορείς να παράξεις καλής ποιότητας προϊόντα, και ειδικά όταν μιλάμε για οικογένειες, δεν είναι δύσκολο αν μάθεις πρακτικές και εξοικειωθείς λίγο με τον τρόπο. Μα γι' αυτό και εμείς έχουμε πολλούς εισηγητές. Το Σάββατο θα πούμε τα θεωρητικά. Θέλω να αναφέρω τους εισηγητές μας, οι οποίοι είναι κορυφαίοι στο είδος τους. Θα αρχίσω με τη σειρά που θα εμφανιστούν και θα πούν θα μιλήσουν στο σεμινάριο. Με τον κύριο Γιώργο Βλοντάκη, λοιπόν, το Γεωπόνο ξεκινάει το σεμινάριο, ο οποίος είναι περιβαλλοντολόγος, βιοκαλλιεργητής και θα μας μιλήσει για δημιουργία μικρών οικολογικών λαχανόκηπων, την εγκατάστασή τους, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία τους. Μετά θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Πετράκη, τον παιδοχειρουργό, ο οποίος θα μας μιλήσει για εναλλακτικές καλλιέργειες, για φυτοφάρμακα και για την κριτική διατροφή. Περνάμε στον τον κύριο Μιχάλη τον Μανιαδάκη, ο οποίος σχεδιάζει αηφορικά αγροκτήματα και θα μας πει πώς στην πόλη θα κάνουμε περιβόλι. Μια χαρά. Μετά περνάμε στον κύριο Λευτέρη Κοσμά, ο οποίος θα μας μιλήσει για κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία, κάποια κτήματα που ανήκουν στο Δήμο, στην περιφέρεια, κάποιοι που έχουν αφήσει τα κτήματά τους και δεν θέλουν να τα καλλιεργούν, μπορούν να τα δώσουν σε μικρές ομάδες καλλιεργητών, όπως είναι άνεργοι, όπως είναι φοιτητές, όπως είναι συνταξιούχοι, όπως είναι πρόσφυγες πιθανόν αργότερα, για να τα καλλιεργήσουν. Και μέσα από εκεί υπάρχει και το κομμάτι του χόμπι, αλλά και της κοινωνικοποίησης, της δικτύωσης, της καλής ποιότητας των προϊόντων που προσφέρονται για κατανάλωση. Υπάρχει η άσκηση που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι όταν κάνουν αλλά και γενικά και η επιβράβευση του παραγόμενου προϊόντος. Δηλαδή, βλέπω την ντοματούλα στην ίδια μόνο σου. Ακριβώς. Εξαιρετικό. Προχωράμε με τον κύριο Μανώλη Παπαδημητρόπουλο, ο οποίος είναι ο εμπνευστής του πιθάρι κομποστοποίησης. Πιθανόν χθες να διαβάσατε. Ήταν στη δημοσιότητα. Βεβαίως. Χθες έγιναν τα εγγένεια στο πρώτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου του οικιακού κομποστοποιητή. Αυτός είναι ο εφευρέτης, ο εμπνευστής και αυτός που υλοποίησε όλο αυτό το project και θα έρθει να μας πει, εμάς βέβαια σε μικρότερη κλίμακα, σε οικιακούς κομποστοποιητές με το δικό του το πιθάρι, πώς θα επαναχρησιμοποιούμε τα οργανικά απόβλητα. Μετά θα έχουμε την κυρία Ιωάννα Διαλυνά, η οποία είναι, αφού τελείωσε τις σπουδές της εδώ και στο εξωτερικό, γεωπονικές σπουδές, επέστρεψε στο Λασίθι,
και κάνει βιολογική πατάτα με τεράστια επιτυχία. Δεν προλαβαίνει. Αλήθεια. Μάλιστα. Αυτά είναι ωραία. Και ναι. Ο τελευταίος μας εισηγητής είναι ο κύριος Γιώργος Τσαγκατάκης, γεωπόνος, που θα μας μιλήσει για τους ενεργούς μικροοργανισμούς που θα μας βοηθήσουν στην αστική γεωργία και την κυποτεχνία. Και μετά θα περάσουμε στην πρακτική εφαρμογή. Πρακτική εφαρμογή σημαίνει ότι θα έχουμε φέρει παλέτες, χώμα και διάφορα άλλα υλικά για να δείξουμε στους, σε αυτούς που θα παρακολουθούν το σεμινάριο πώς θα φτιάξουν το δικό τους μικρό λαχανόκηπο. Και θα τελειώσουμε το μεσημέρι με ένα γεύμα, ένα κριτικό μπουφέ που θα μας βοηθήσει γι' αυτό το ΙΕΚ της τουριστικής κατάρτισης του Κοκκίνη. Από την ειδικότητα θα είναι οι σπουδαστές μαγειρικής τέχνης που θα μας στρώσουν και θα μας παρουσιάσουν το μπουφέ για να φάμε όλοι μαζί. Εγώ νομίζω, κύριε Κορνιλάκη, ότι σε αυτό το σεμινάριο θα έχετε πιο πολύ κόσμο από το πρώτο. Γιατί, δηλαδή, αν στο πρώτο είχατε 200 άτομα, εδώ θα τα υπερβείτε με τη λογική ότι πια είναι και ανάγκη. Και ανάγκη. Το λέμε λίγο θεωρητικά, ωραία να περνά το χρόνο μου, να βλέπω τα προϊόντα μου να φυτρώνουν στον κήπο μου, στην αυλή μου ή στην ταράτσα μου. Σιγά σιγά όμως σκέφτεσαι ότι αυτό που θέλω να δώσω στο παιδί μου, θέλω να ξέρω ότι το έχω παράξει εγώ, καθαρό, σωστό, με τη βιολογική του καλλιέργεια. Και έχετε όντως βάλει στη διαδικασία των ομιλητών να διαλέξετε κόσμο που ο καθένας με τον τρόπο του θα δώσει το στίγμα που σε 2 μέρες αρκεί να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις. 10 με 3 θα είναι το Σάββατο, 10 με 3 και την Κυριακή. Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να... από το site μας, το site πρώτο ΔΙΕΚ Ηρακλείου, αν μπουν ηλεκτρονικά να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, αν όμως δεν έχουν ίντερνετ, μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο στο πρώτο δημόσιο ΙΕΚ Ηρακλείου απογευματινές ώρες, διότι απογευματινή είναι η λειτουργία του ΙΕΚ, είναι το 2810. 26, 27, 20. Απογευματινές ώρες να πούν το όνομά τους και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Μάλιστα. Θέλω να βάλουμε μία άνω τελεία, να συνδεθώ ζωντανά με το λιμάνι στο Ηράκλειο, για να πάρουμε και από εκεί την ενημέρωση για το τι γίνεται και να επιστρέψουμε εδώ για να πάμε μετά στη δράση και στη λειτουργία του πρώτου ΙΕΚ. Η Φέη Σφακιωτάκη βρίσκεται ήδη εκεί. Και από την πρώτη σύνδεση έως τώρα, Φέη, έχει μεσολαβήσει περίπου μισή ώρα. Θέλουμε να μας περιγράψεις ποια είναι η εικόνα που αυτή τη στιγμή επικρατεί στο λιμάνι. Αντιγόνη, μόλις πριν από λίγα λεπτά οι παραγωγοί μπήκαν μέσα στο χώρο του λιμανιού. Έχουν φτάσει στο σημείο που είναι το καράβι των μινωικών γραμμών με το οποίο ευελπιστούν ότι θα φύγει το εμπόρευμά τους για την υπόλοιπη Ελλάδα και ζητούν να ανοίξουν οι πόρτες ώστε να φορτώσουν μέσα το εμπόρευμά τους, γιατί όπως βλέπετε και στα πλάνα είναι ακόμα κλειστές οι πόρτες. Επικρατεί λίγη ένταση προς στιγμή. Οι παραγωγοί θεωρούν ότι αν δεν φύγουν απόψε τα προϊόντα τους, θα έχουν μεγάλες οικονομικές απώλειες, διότι να πούμε, Αντιγόνη, ότι στην Κρήτη περισσότεροι από 5.000 τόνοι κηπευτικών έχουν εγκλωβιστεί λόγω της απεργίας. Και βέβαια να πούμε ότι οι παραγωγοί τονίζουν ότι δεν είναι ενάντια στο δικαίωμα των αυτεργατών στην απεργία. Αυτό όμως που θέλουν είναι να δράσει η πολιτεία, να ενεργοποιήσει το πλοίο ασφαλείας που έτσι κι αλλιώς έχει ψηφιστεί σαν νόμος από την Νέα Δημοκρατία και να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους απρόσκοπτα, διότι μιλάμε για μεγάλες οικονομικές απώλειες, όπως τονίζουν και τη στιγμή που είναι περίοδος συγκομιδής για τα περισσότερα θερμοκήπια. Από ό,τι βλέπω χαρακτηριστικά, Φέη, από τις εικόνες που μεταδίδουμε ζωντανά από το λιμάνι του Ηρακλείου, έχουν φτάσει εκεί παραγωγοί, καλλιεργητές από ολόκληρη την Κρήτη, δεκάδες στον αριθμό. Ακριβώς, δεν είναι μόνο από μία περιοχή, είναι από όλη την Κρήτη παραγωγή που είναι σε απόγνωση και θέλουν το εμπόρευμά τους απαραίτητος να φύγει απόψε από το νησί. Είπες και λίγο πριν ότι υπάρχει ένας σχετικός εκνευρισμός με τη δημιουργία μικροεντάσεων. Είναι φυσιολογικό, από την προηγούμενη Παρασκευή οι άνθρωποι βλέπουν τα προϊόντα τους να παραμένουν αδιάθετα, να μην μπορούν να τα διοχετεύσουν στις αγορές όπου υπάρχουν σχετικές συμφωνίες. Βλέπουν την τιμή την οποία περίμεναν εδώ και πάρα πολλούς μήνες να ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα, αλλά τις επόμενες ώρες να κατρακυλά.
και να βλέπουν χρήματα να χάνονται από τα χέρια τους. Βεβαίως, καλό είναι να πούμε ότι η προσπάθεια που γίνεται απόψε από τους παραγωγούς όλης της Κρήτης γίνεται σε συνεργασία με ναυτιλιακή εταιρεία προκειμένου να ταξιδέψουν έστω απόψε τα προϊόντα που έχουν συγκεντρωθεί και δεν μπορούν άλλο να περιμένουν. Είναι ευπαθή προϊόντα, έχουν ημερομηνία λήξεως στην αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Μας έλεγε στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής ο κύριος Δησπυράκης από τον Αγροτικό Σύλλογο Φεστού ότι η απεργία ή εν λόγω στη χώρα έδωσε αύξηση στην τιμή των προϊόντων στην υπόλοιπη Ευρώπη, κατρακυλώντας όμως την τιμή των προϊόντων της χώρας μας. Η μία παραγωγική ομάδα δεν μπορεί να πειράζει την άλλη σε τέτοιου τύπου υπεργειακές κινητοποιήσεις. Αυτό δηλώνουν οι ίδιοι οι αγρότες και οι παραγωγοί. Αυτή τη στιγμή η πόρτα του πλοίου παραμένει κλειστή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να φορτώσουν τα προϊόντα τους και τις νταλίκες που έχουν φέρει από ολόκληρη την Κρήτη οι αγρότες, οι καλλιεργητές. Περιμένουν, από ό,τι βλέπω και εγώ, μου λες και εσύ από το ρεπορτάζ, να υπάρξει μια σχετική ανακοίνωση, μια απόφαση. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι συγκεκριμένο. Βλέπουμε τώρα εκεί κάτι συζητιέται, κάτι λέγεται, αλλά θα πρέπει να είσαι και εσύ κοντά για να ακούσεις καλύτερα. Συζητάει, ο κόσμος περιμένει. Τώρα, δύο τα τινά. Ή θα έρθει από το Υπουργείο Ναυτιλίας, έστω και στο παραπέντε, η απόφαση από τον αρμόδιο Υπουργό ότι ενεργοποιεί τον εν λόγω νόμο τον υφιστάμενο για πλοίο ασφαλείας, ή θα υπάρξει μία συνένεση σε τοπικό επίπεδο μέσα από την ναυτιλιακή εταιρεία, τους παραγωγούς και τους απεργούς, να αναχωρήσει το πλοίο από το λιμάνι του Ηρακλείου με σκοπό να ταξιδέψει για τον Πειραιά. Φέη, παρακολουθείς το ρεπορτάζ, να... δεν ξέρω αν ακούς. Να υπενθυμίσουμε, Αντιγόνη, ότι ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει ότι έπειτα από 72 ώρες απεργιακών κινητοποιήσεων θα πρέπει να αποπλέψει ένα πλοίο ασφαλείας. Αυτό λοιπόν είναι στην ουσία που ζητούν οι παραγωγοί. Ναι. Παρακολουθούμε το ρεπορτάζ και αν μέχρι τα επόμενα λεπτά, τα τελευταία για να κλείσουμε την εκπομπή, υπάρχει κάτι νεότερο μας ενημερώνεις. Διαφορετικά βεβαίως ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε νέα τηλεόραση Κρέτα με όλα εκείνα τα οποία θα έχουν προκύψει στην διάρκεια των επόμενων 2 ώρων. Καλή συνέχεια εκεί. Πάμε όμως ξανά εμείς πίσω εδώ. Είναι ένα από τα θέματα που λέγαμε τώρα για παραγωγή. Οι άνθρωποι έχουν δώσει ολόκληρες περιουσίες, περιμένουν να πληρωθούν. Δυστυχώς όμως τα προϊόντα τους παραμένουν αδιάθετα. Πρέπει να διασχίσουμε θαλάσσιους δρόμους. Δεν είναι εύκολο για την Κρήτη πολλές φορές. Πάμε στο πρώτο ΙΕΚ όμως για να ολοκληρώσουμε, κυρία Κορνιλάκη. Ένα ΙΕΚ το οποίο αυτή τη στιγμή, στο οποίο φοιτούν πόσους σπουδαστές. Έχουμε 400 σπουδαστές, 92 καθηγητές. Είμαστε από τα μεγαλύτερα. Έχετε μεγαλώσει πολύ. Από τα μεγαλύτερα ΙΕΚ της Ελλάδας και το μεγαλύτερο, από τα μεγαλύτερα και στην Κρήτη, βέβαια. Με πόσες ειδικότητες αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή έχουμε 12 ειδικότητες. Βοηθός βρεφονιπιοκόμων, βοηθός ιατρικών εργαστηρίων, βοηθός φαρμακείου, εσωτερική αρχιτεκτονική και διακόσμηση σχεδιασμός αντικειμένων, τεχνικός συντηρητής έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών, τεχνικός κομμωτικής τέχνης, στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου και φοροτεχνικού γραφείου, βοηθός νοσηλευτικής ατόμων με ειδικές παθήσεις, βοηθός οδοντικής τεχνολογίας, στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας και στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα των μεταφορών. Ο θεσμός λειτουργίας των ΙΕΚ ξεκίνησε δειλά-δειλά και από ό,τι βλέπω και ακούω και από εσάς, έχει πλέον δώσει την ευκαιρία σε πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να μάθουν ένα επάγγελμα. Και διαλέγεται και πάντα ειδικότητες οι οποίες έχουν σχέση και μπορούν συνάφεια να απορροφηθούν με τις μέρες στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό και οι ειδικότητες μας δεν είναι κάθε χρόνο οι ίδιες, για να μπορούν οι απόφοιτοι να βρουν εργασία στην αγορά εργασίας. Μετά από διαβούλευση που γίνεται με επαγγελματικούς φορείς, με επιμελητήρια, παίρνεται η απόφαση τι ειδικότητες χρειάζεται η συγκεκριμένη αγορά εργασίας και τότε λειτουργούν οι αντίστοιχες. Είναι δωρεάν η εκπαίδευση, πρέπει να το πούμε αυτό, στους δύσκολους καιρούς ακόμα μπορούμε και δίνουμε, προσφέρουμε δωρεάν κατάρτιση. 2,5 χρόνια είναι οι σπουδές, τα 2 είναι στα θρανία και το 1 είναι στην αγορά εργασίας, λέγεται πρακτική άσκηση, το 5ο, το τελευταίο έτος. Τα παιδιά πηγαίνουν κατευθείαν στην αγορά εργασίας και έτσι παίρνουν μία πρώτη γεύση του τι θα επακολουθήσει. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας, μπορεί όποιος είναι απόφοιτος λυκείου
να έρθει και να γραφτεί στο ΙΕΚ μας. Φέτος, μάλιστα, κάνουμε και μία έρευνα για το... Επειδή έχουμε ανοίξει γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού στο ΙΕΚ, mm-hmm. που θα κάνει πάρα πολλά πράγματα για να βοηθήσει τους σπουδαστές. Για παράδειγμα, θα κάνει βιωματικά σεμινάρια αυτογνωσίας, λήψης απόφασης, πώς γράφουμε το βιογραφικό μας σημείωμα, πώς θα σταθούμε σε μία συνέντευξη όταν πάμε για να ζητήσουμε εργασία. Οι σπουδαστές μας, λοιπόν, είδαμε ότι δεν είναι απλώς έχουν μόνο το απολυτήριο λυκείου και δεν πέρασαν πιθανόν στις Πανελλήνιες και ήρθαν και γράφτηκαν εκεί. Όχι, έχουμε πτυχιούχους πανεπιστημίων, ΤΕΙ, οι οποίοι έρχονται γιατί τους ενδιαφέρει το συγκεκριμένο επάγγελμα και θέλουν να μάθουν το συγκεκριμένο επάγγελμα, ούτως ώστε πιο εύκολα να βγουν στην αγορά εργασίας. Αυτό το θέμα ήθελα να το συζητήσουμε επιμέρους. Βέβαια, σήμερα σώθηκε τηλεοπτικός χρόνος. Θέλω όμως να σας ζητήσω να βρεθείτε κοντά μας τις επόμενες μέρες και μου δώσατε την αφορμή με την τελευταία σας αυτοτοποθέτηση. Παιδιά που έχουν παρακολουθήσει πανεπιστημιακές ή τεχνολογικές σπουδές, έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, ανακαλύπτουν ότι τελικά η επιλογή τους για την περίοδο που διανύει μια χώρα δεν ήταν και η πιο εύκολη για να αποκατασταθούν. Ίσως να θέλουν λίγο πιο εξειδίκευση. Ακριβώς. Έχουμε αρχαιολόγους στο τμήμα τεχνικών συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων. Ναι. Ο αρχαιολόγος θεωρητικά είναι καταρτισμένος, έρχεται να μάθει και στην πράξη πώς θα... Και με την σειρά τους βέβαια αναβαθμίζουν κατά πολύ και το επίπεδο το γνωστικό και το προφίλ των ΙΕΚ που περνάει σε μια άλλη εποχή σιγά σιγά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ υπενθυμίζω ότι το ανοιχτό σεμινάριο από το πρώτο ΙΕΚ που αφορά Σάββατο και Κυριακή είναι εξαιρετικό. Αν έχετε χρόνο να το παρακολουθήσετε και με τους ομιλητές που έχουν διαλέξει, θα είναι ό,τι πρέπει για αυτούς που μπορούν να ακολουθήσουν. Και για ό,τι νεότερο, βέβαια, να ενημερώνουμε και τον κόσμο ότι ακολουθεί. Φαντάζομαι ότι έχετε επιλέξει. Έχουμε, ναι. Θα επακολουθήσουν και άλλα σεμινάρια, θα σας πληροφορήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.